δίνοντας το στίγμα του περιοδία στην Πελοπόννησο, πραγματοποίησε ο πρόεδρος δημιουργίας ξανά, Θάνος Τζίμερος. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να γίνει ένα πρότυπο ανάπτυξης, αν εφαρμόσει συγκεκριμένα πράγματα. Ποια? Τα εξής. Πρώτον, το κράτος να γίνει κυβερνήσιμο. Σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνηθεί, ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός. Γιατί οι αδεδοί και οι φωτόπουλοι που αυθονούν σε αυτόν τον χώρο θα κατεβάσουν τους διακόπτες και θα βυθιστούμε όλοι στο σκοτάδι. Άρα θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τον κρατικό συνδικαλισμό. Στις όλες του προτάσεις, ο κ. Τζίμερος έβησε ως πρώτη εκείνη του να γίνει κυβερνήσιμο το κράτος. Ακολούθησε εκείνη που έχει να κάνει με την φορολογική απόδοση. Πρέπει η φορολογία να είναι μικρή σε ένα πλαίσιο απλό, σαφές, με ελάχιστο έως μηδαμινό λειτουργικό κόστος, διαχειριστικό κόστος. Η δημιουργία ξανά προτείνει γραμμικό φόρο, flat tax 12%, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα. Τι καταφέρνουμε με αυτό? Εξαφανίζεται η φοροδιαφυγή. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο για να εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή. Να καταστεί ασύμφορη. Ο κ. Τζίμερος ανέφερε πως το πρόβλημα είναι οι μηχανισμοί που δημιουργούν χρέος, ενώ προέβλεψε και τέταρτο μνημόνιο. Αν λοιπόν η Ελλάδα ανακτήσει την εμπιστοσύνη της και δεν την ανακτά, ξαναλέω, με τσαμπουκάδες, θα διαγράψω το χρέος, εμείς δεν πληρώνουμε, ξέρω εγώ, όλα αυτά που ακούγαμε εκείνη την ωραία περίοδο της αυταπάτης. Όταν λοιπόν ανακτήσει την εμπιστοσύνη, το χρέος θα είναι τίποτα. Θα δίνουμε πενταροδεκάρες για την εξυπηρέτησή του. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα της χώρας. Το πρόβλημα είναι οι μηχανισμοί που δημιουργούν χρέος. Το δε μνημόνιο, μην το ξεχνάτε, γιατί έρχεται και το τέταρτο. Σχολιάζοντας την σημερινή κατάσταση στη χώρα, ο πρόεδρος δημιουργίας ξανά ανέφερε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως το Κώστα Ναβαρίνο άλλαξε τη μορφή της χώρας, όπως η βιομηχανία Καρέλια μπορεί και δουλεύει και κερδίζει και δίνει μπόνους, επειδή κερδίζει δίνει μπόνους. Αν δεν κέρδιζε, καλοί άνθρωποι θα ήταν, αλλά δεν θα δίνει μπόνους. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αφαιθεί ο καθένας σε αυτή τη χώρα να δημιουργήσει μακριά από ένα περιβάλλον που τον πνίγει. Και μιλάω για το αριστερίστικο νομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι ένα οθωμανοσοβιετικό μόρφωμα. Απέχει πάρα πολύ από το να είναι φυσιολογικό κράτος. Καιρός θα το κάνουμε.